Καλά, δεν μπορούμε να ξανασυζητήσουμε για μια δήλωση, η οποία νομίζω εξαντλήθηκε και το θέμα αρκετά. Αν βγούμε από τη βάση ότι ήταν σε ένα κομμάτι για έναν ποινικό κώδικα, πάνω σε αυτή τη βάση αυτής της αλλαγής, η οποία είχε ένα πολύ πιο εμβληματικό παράδειγμα για να μπορέσουμε γιατί να συζητήσουμε. Γιατί εσείς τα συμμορίας λέτε. Βεβαίως. Για το θέμα της, που αντικειμενικά και λέμε. Και το θέμα εμείς, του βιασμού που έβαλε και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και που αντικειμενικά λέμε εμείς για το θέμα ειδικά της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Ναι. Αντικειμενικά στη πολιτική συγκυρία που μιλάμε, ρίχνει στα μαλακά, πάει να ρίξει στα μαλακά την ηγεσία της Χρύσης Αυγής με βάση και τη δίκη που εξελίσσεται. Γι' αυτό έγινε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς λέμε ότι είναι αντικειμενικό με βάση αυτή που προβλέπει η πρόταση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και αυτό από αν δεν αλλάξει, γιατί υπάρχει και μια γενική λαϊκή κατακραυγή που φαντάζομαι ότι πρέπει να την ακούσουν και να πιέσουν σε αυτό. Υποθέτει ο κύριος Καλογύρου θα το ξαναδεί. Αλλά πρέπει να δώσουμε ένα βάρος στην κουβέντα που υπόθηκε περί μετόπων προοδευτικών και ενάντια στην ακροδεξιά και στο νεοφιλελευθερισμό που λανσάρει αυτή την περίοδο ο κύριος Τσίπρας. Και που στην πραγματικότητα καμία σχέση δεν έχουν ούτε με την πραγματική πρόοδο, ούτε με την πραγματική εξασφάλιση των λαϊκών δικαιωμάτων, αναγκών και αυτό που είναι πραγματικά σύγχρονο. Και αυτό μπορούμε να το συνδυάσουμε και με την προσπάθεια του κύριου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας να βγει ως ο σύγχρονος μπροστά στην επιχειρηματικότητα και σε αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος. Και οι δύο βρίσκονται μαζί σε ένα μαύρο μπλοκ, συντηρητικό μπλοκ τελικά και ουσιαστικά. Είναι το μπλοκ της υπεράσπισης των ελίτ. Και όσο και αν βγαίνουν με παχιά λόγια να λένε ότι εμείς είμαστε με την Ελλάδα των πολλών και ενάντια στην ελίτ των λίγων, βλέπουμε τα δωράκια τα οποία συνδυάζονται, τα δωράκια σε επιχειρηματικούς ομίλους. Δείτε τι έγινε με τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, βλέπετε τι γίνεται με τις φοροαπαλλαγές του μεγάλου κεφάλαιου στους εφοπλιστές και όλα αυτά. Που μπορεί κάποιος να σκέφτεται ότι βοηθάνε την επιχειρηματικότητα. Όχι, ο ελληνικός λαός πρέπει να σκεφτεί ότι αυτά έχουν αντίμετρα. Αντίμετρο παράδειγμα της φορολογικής διευκόλυνσης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων είναι το 1 δις έξτρα φόρων που θα πληρώσει ο ελληνικός λαός και προβλέπεται από τον προϋπολογισμό του 2019. Αντίμετρο σε σχέση με αυτό, συγγνώμη να ολοκληρώσω, είναι η όλη προσπάθεια εθελοντικής, είναι από τους εφοπλιστές εθελοντικής εισφοράς. Είναι για το λαό εθελοντικό το να πληρώνει φόρους. Μάλιστα. Καθόλου εθελοντικό δεν είναι. Βεβαίως ότι έχουμε πάρα πολλές αποδείξεις για τη στρατηγική σύγκληση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε μια μεγάλη κόντρα να εκτελήσετε πάλι χτες στη Βουλή με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί ήθελα να σας πω, συνταγματική αναθεώρηση, αλλά. Τα βρίσκουμε. Με το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχει πολύ καλό κλίμα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία στη Βουλή. Κοιτάξτε, να, επί τη ουσία και με το Κινάλ. Και με το Κινάλ. Όχι με το Κινάλ. Και με πάρα πολλά. Με όλα δηλαδή τα κόμματα. Υπάρχει μια μεγάλη στρατηγική σύγκληση που δεν μπορεί να κρυφτεί. Το πιο εμβληματικό παράδειγμα είναι και το παράδειγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά το πιο εμβληματικό παράδειγμα είναι η συνταγματική κατοχύρωση, είτε με τον τρόπο που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε με τον τρόπο που λέει η Δημοκρατία, των κυβερνήσεων μειοψηφιών. Δηλαδή αυτό που ζούμε σήμερα.